τρίτο και τελευταίο μέρος στις απόψινες καμπάνες, Παρασκευούλα. Τα έχουμε πει και όταν φτάνουμε και στο τρίτο μέρος της εκπομπής, ημέρα Παρασκευή, αρχίζει και μεγαλώνει το χαμόγελο. Τώρα θα μου πείτε, εσύ γιατί χαίρεσαι κάθεσαι το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο, όχι. Αλλά δεν έχει σημασία, χαίρομαι για εσάς. Σας το είχαμε προλογίσει και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Σας είχαμε πει ότι την Παρασκευή θα μιλήσουμε για την μοναξιά και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνοι τους, τους προηγούμενους, τους άλλους μήνες του χρόνου, κάπως μπορεί να τα φέρουν βόλτα. Αυτές τις μέρες όμως η μοναξιά μεγενθύνει όλα τα, πώς να το πούμε, όλα τα κακώς κείμενα, όλα αυτά που κουβαλάει μαζί της η μοναξιά. Πρέπει να βρούμε τρόπο να την αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι τους, ακόμα και πριν τα Χριστούγεννα, να βρουν τον άνθρωπο που ψάχνουν. Και την απάντηση αυτή θα μας δώσει η κυρία Χρυσούλα Ορφανίδη, που είναι εδώ στο στούντιο. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε κοντά μας απόψε, κυρία Ορφανίδη. Και η ευχαριστήση είναι και δική μου. Δημόσιες σχέσεις του Γραφείου Γνωριμιών Πάπας. Και ποιος δεν το ξέρει αυτό το γραφείο. Είναι πασίγνωστο. Και ποιος δεν το ξέρει. Έχει μεγάλη πορεία, έχει παρελθόν, έχει εξέλιξη, είναι ένα σύγχρονο γραφείο. Ο κύριος Πάπας άλλωστε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρέλαβε τα ηνία από τα 18 του χρόνια από τον παππού του, που ήταν ο πρώτος άνθρωπος που άνοιξε και τα γραφεία γνωριμιών στην Ελλάδα, για να μην πω και παγκόσμια. Και έκτοτε είμαστε όλοι μαζί, ώστε να βοηθήσουμε να αντιμετωπιστεί όσο πιο σύντομα γίνεται για τον κάθε άνθρωπο αυτό η αρρώστια. Γιατί πλέον και διαβάζοντας σύγχρονα περιοδικά και στα social, βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα υπουργείο στην Ιαπωνία και στην Αγγλία που λέγεται μοναξιά. Το οποίο αυτό το υπουργείο, ξέρετε, έχει πανικοβάλει, κρούει τον κόδωνα σε όλη την Ευρώπη. Γιατί δημιουργεί αρρώστιες και ψυχικής αλλά και σωματικής φύσης. Και ισχύει για όλες τις ηλικίες. Η μοναξιά δεν έχει ηλικία. Υπάρχει αλήθεια είναι όσο προχωράμε στα επόμενα έτη, έχουμε φτάσει στο 2023, ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνοι τους και δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται και χαίρομαι που ανοιχτά το λέτε ότι είναι μια αρρώστια και θα πρέπει έτσι να το δούμε για να μπορέσουμε να βρούμε και το εμβόλιο, το φάρμακο, να την αντιμετωπίσουμε. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε ένα φάρμακο όπως είναι το δικό σας γραφείο γνωριμιών του κυρίου Πάπα. Και το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Αυτές τις μέρες όσο πλησιάζουν Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, έχετε περισσότερους ανθρώπους που σας χτυπάνε την πόρτα με όλους τους τρόπους, είτε μέσω τηλεφώνων, είτε από το γραφείο, είτε μέσω των social media, που σας λένε «Θέλω να βρω έναν άνθρωπο για να είμαι μαζί του». Επειδή τα μέλη που απευθύνονται στο γραφείο μας είναι και τέτοιους ανθρώπους θέλουμε, συνειδητοποιημένους, ίσως λόγω των ημερών των Χριστουγέννων, που είναι γιορτή αγάπης. Να έχουμε, αν θέλετε, αυτό που λέμε μεγαλύτερη, αν θέλετε, μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως και στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, όπως το καλοκαίρι. Όποτε λοιπόν έχουμε μπροστά μας να διανύσουμε κάποιες μέρες, κάποιες ολοήμερες διακοπές, τότε που έχουμε, ξέρετε, φεύγουμε από την καθημερινότητα, κλεινόμαστε αναγκαστικά και σκεφτόμαστε, τότε παίρνουμε τις αποφάσεις. Ιδιαίτερα όμως τώρα τα Χριστούγεννα, επειδή είναι ένας μήνας, πέρα από το ότι είναι γιορτινός, είναι αγάπη, τρυφερότητα, οικογένεια. Ναι. Έτσι, που αυτό είναι το μεγαλύτερο. Την έχεις ανάγκη, βρε παιδί μου, τη συντροφιά παραπάνω. Είναι γεγονός αυτό. Ναι. Όντως, η επισκεψιμότητα και το ενδιαφέρον, θα μπορούσα να πω, ναι, είναι υψηλότερο. Έχουν τύχει, υπάρχουν περιπτώσεις που σας λένε ότι δεν θέλω αυτές τις γιορτές να τις περάσω μόνος μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μόνος μου ή μόνη μου. Σας παρακαλώ, βρείτε μου κάτι. Θέλω έναν άνθρωπο για να περάσω αυτές τις γιορτές να είμαι μαζί του.
Κοιτάξτε, για εμάς είναι το αυτονόητο. Εμείς δεν περιμένουμε, δηλαδή δεν λειτουργούμε ημερολογιακά. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος απευθύνεται, ανεξαρτήτου περίοδου, είμαστε υποχρεωμένοι, σε εισαγωγικά αλλά και χωρίς εισαγωγικά, τι, πέρα του το, να ακούσουμε τις ανάγκες του, γιατί το νούμερο ένα είναι αυτό, να ακούσουμε τι θέλει ένας άνθρωπος. Είναι το δεύτερο να προσπαθήσουμε να τον καλύψουμε. Σύμφωνα με αυτά που λέει και ξέρετε, όλοι μας έχουμε μία τάση να ωραιοποιούμε κάποιες καταστάσεις. Εμείς όμως, λόγω εμπειρίας, λόγω καθοδήγησης, γιατί και ο κύριος Πάπας είναι ο μεγαλύτερος καθοδήγητης, πέρα από τα σεμινάρια που εμείς παρακολουθούμε, είτε είναι ψυχολογίες, είτε είναι κοινωνιολογίες, ώστε να είμαστε και ενήμεροι, καθοδηγούμε και εμείς με τον τρόπο μας και βλέπουμε ότι ξέρεις κάτι, δες και κάτι άλλο. Οι άνθρωποι δεν είναι λίστα. Ναι. Ατελείωτη λίστα. Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως. Θα σας κάνω τις ερωτήσεις που μου τις έχουν μεταφέρει πάρα πολλοί τηλεθεατές. Και είναι απορίες και νομίζω ότι τώρα μεταξύ μας όλοι έχουμε σκεφτεί κάπως έτσι με αυτό το οποίο θα σας ρωτήσω. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν μία αγγελία. Μάλιστα. Ψηλός, εμφανίσιμος, 35άρης, mm-hmm. ανεξάρτητος οικονομικά, με δικό του σπίτι, με δικό του αυτοκίνητο, ψάχνει γυναίκα ανάλογων προσόντων για το υπόλοιπο της ζωής του. Μάλιστα. Εκείνη την ώρα το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι, συγγνώμη, με τέτοιο βιογραφικό, πώς και είσαι μόνος σου? Είναι αληθινή η αγγελία? Μήπως υπάρχει κάποιο άλλο κουσούρι? Μην μου πείτε ότι δεν τα έχετε σκεφτεί κι εσείς αυτά. Βγάλτε μας από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, θα σας πω. Mm. Αρχικά να πούμε ότι η εποχή μας είναι τι εποχή? Εικόνα. Όλοι λοιπόν μέσα από την εικόνα έχουμε εγκλωβιστεί και έχουμε σηκώσει τύχη εγωισμού απέναντι στους ανθρώπους και στην κοινωνία. Έχουμε εγκλωβιστεί στα social media και στα dating apps. Που μέσα από αυτά τι έχει γίνει? Έχει αυξηθεί οι περιστασιακές σχέσεις. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, εμείς όταν διαβάζοντας και αναλύοντας αυτό που μου είπατε για τις αγγελίες, καταρχήν οι αγγελίες είναι όλες αληθινές. Μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν καν να γίνουν αγγελία. Τη φτιάχνουν είτε μόνοι τους είτε μαζί, σε συνδυασμό. Δεν μπορώ να γράψω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, όχι. Το θέμα το ότι είναι όμορφος, εγωιτευτικός ή όμορφη, έξυπνη, πλούσια κτλ. Αυτό είναι που σας προείπα. Και ξέρετε, επειδή όλοι μας προσπαθούμε να καταξιωθούμε και κοινωνικά, επαγγελματικά, σπουδάζουν, φεύγουν, λείπουν, πάνε σε άλλες χώρες. Και το ξέρετε ότι το βιοποριστικό είναι το νούμερο ένα. Ασφαλώς. Γιατί και να κυριαρχεί ο έρωτας, αν είναι βιοποριστικά, δεν μπορείς να, πώς θα συντηρηθείς. Οπότε από εκεί και πέρα, γι' αυτό οι νέοι άνθρωποι. Και έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων, τέτοιων ανθρώπων που όντως έρχονται. Και είναι και όμορφοι και έχουν όλο αυτό το πακέτο. Τα τελευταία χρόνια έχει πέσει δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας, κύριε Ορφανίδου? Κοιτάξτε να δείτε. Mm. Νομίζω ότι αυτό δεν πέφτει ποτέ. Όσο υπάρχει μοναξιά, η ανάγκη αυτή της συντροφικότητας, της αγάπης, του να μιλήσεις, να γελάσεις, να διαφωνήσεις, να μαλώσεις, να ονειρευτείς, είναι σε όλες τις ηλικίες. Είτε είσαι 25, είτε είσαι 85. Δεν αλλάζει. Στις μικρές ηλικίες, γιατί θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, αν σκεφτούμε ότι όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και η σεξουαλικότητά τους, έχει, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Βλέπουμε ότι... Πολύ σωστή παρατήρηση αυτή. Ότι πολύ σωστή σήμερα παρατήρηση. Και οι γυναίκες και οι άντρες στα 25 τους έχουν ζήσει όσα εμείς... Τα ζούσαμε σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πρόωρη ορίμανση. Ακριβώς. Και σε αγόρια και σε κορίτσια. Ναι. Και φτάνουν στο σημείο σχεδόν χορτασμένα. Ακριβώς. Να ψάχνουν να βρουν, να κάνουν το επόμενο βήμα. Πολύ και σωστά. Να το κάνουν εκ του ασφαλούς. Πολύ σωστά. Εκ του ασφαλούς με την έννοια αυτό που προείπαμε. Ότι στο γραφείο μας ξέρουν. Είναι και ο τρόπος που γίνεται μια συνάντηση. Γιατί είναι τελείως διαφορετικά να ξέρετε ότι σας φέρνουμε σε επαφή και είμαστε δύο άνθρωποι που θέλουμε το ίδιο πράγμα. Και από εκεί έχουμε και κοινά ενδιαφέροντα.
από εκεί και πέρα τι έχουμε να κάνουμε, να φλερτάρουμε μεταξύ μας και να δημιουργήσουμε σχέση. Mm-hmm. Που αυτή η σχέση στην πορεία της φαίνονται και άλλα πράγματα και βλέπουμε κατά πόσο όντως ταιριάζουμε ή δεν ταιριάζουμε. Εμείς εκεί είμαστε. Δεν ταιριάζουν όλοι με όλους. Και επειδή κάποιος είναι πάρα πολύ εμφανίσιμος ή πάρα πολύ γοητευτική μια γυναίκα, δεν σημαίνει ότι αρέσει σε όλους. Δεν αρέσουμε όλοι σε όλους. Αν ήταν αλλά έτσι, και η εξωτερική ομορφιά είναι, είναι υποκειμενική, είναι. Όπως και να το κάνουμε. Είναι υποκειμενική, ναι. Αλλά να σας πω, εσείς τα ξέρετε και καλύτερα, ναι. Και από εμένα, βλέπετε τριγύρω σας ότι παντού δεν υπάρχει άσχημος άνθρωπος, όλοι φροντίζουν τον εαυτό τους. Πλέον ναι, πλέον ναι. Και θα γυμναστούν, γιατί είναι και η υγεία και φυσικής κατάστασης και ιδιαίτερα όταν θέλουν να δημιουργήσουν και να μπουν στο παιχνίδι αυτό της δημιουργίας του φλερτ, πρέπει να προσέξουν και τον εαυτό τους για να έχουν και τα ανάλογα αποτελέσματα. Όλοι θέλουμε όμορφους ανθρώπους και εξωτερικά και εσωτερικά, κακά τα ψέματα. Είναι γεγονός, είναι γεγονός αυτό. Λοιπόν, εγώ δεν θα σας αφήσω από εδώ να φύγετε εάν δεν έχετε να μας προτείνετε συγκεκριμένα πράγματα τώρα για τις γιορτές. Θέλω να προσφέρω τα γραφεία Πάπας, μάλλον, να το πω και πιο σωστά. Τα γραφεία Πάπας προσφέρουν έκπτωση σε όλες τις γυναίκες στην τιμή εγγραφής. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-36-20-148. Και... Όχι μόνο, δεν σταματάμε μόνο εδώ. Ήμουν έτοιμος να σας πω, εντάξει τώρα, γιατί αυτός ο διαχωρισμός μόνο στις γυναίκες. Μόνο στις γυναίκες, ναι. Και οι γυναίκες για εμάς είναι μπροστά. Εντάξει, το προσυπογράφουμε. Γιατί, okay. Να σας πω γιατί. Mm-hmm. Γιατί μέσα από τις γυναίκες και οι άντρες αναδεικνύονται. Ναι, σωστό είναι αυτό. Με αυτή την έννοια το λέω. Για τις πρώτες 20 νύφες, λοιπόν, του 2024, των μελών μας, κάνουμε, ναι, δώρο το νηφικό. Νομίζω ότι είναι πολύ δελεαστικό. Είναι μόνο για τα μέλη. Μόνο για τα μέλη. Μόνο για τα μέλη. Άρα δεν μπορούμε να απευθυνθούμε στο κοντρόλ, μέσα στις γυναίκες του κοντρόλ. Αλλά μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να εγγραφούν. Γιατί φεύγετε από το κοντρόλ, αρχίζουν και φεύγουν από το κοντρόλ. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούν να κάνουν εγγραφή. Με μεγάλη μου χαρά. Από ό,τι δεν είναι και κούκλες. Δόξα τω Θεώ. Περνάμε καλά εδώ. Όχι, είναι αυτό που είπαμε, ναι, πριν. Όλοι προσέχουμε. Δεν υπάρχουν άσχημοι άνθρωποι. Άσχημες ψυχές υπάρχουν. Όχι άσχημοι άνθρωποι. Θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω να τα λέμε συχνά. Θα χαρώ ιδιαίτερα. Θέλω να τα λέμε συχνά, διότι ο κόσμος γενικότερα ψάχνεται και επειδή εμείς εδώ, ξέρετε, σε αυτή την εκπομπή έχουμε και μία... πώς να το πω, έχουμε και μία πετριά. Βγάζουμε αυτά που έχουμε ελέγξει πρώτα. Mm-hmm. Και επειδή εδώ υπάρχει σοβαρότητα, επειδή εδώ υπάρχει υπευθυνότητα, είναι μία λύση την οποία την προτείνουμε σε όλους τους τηλεθεατές, σε όλο τον κόσμο. Έτσι είναι. Υπάρχει και σοβαρότητα. Θέλω να τα λέμε συχνά. Και πριν κλείσετε, θα ήθελα να τονίσω ότι, ξέρετε, είναι μία δραστηριότητα αυτό που κάνουμε. Ενασχόληση, δεν θα το πω επάγγελμα, ναι, δεν είναι ακριβώς επάγγελμα, που δίνεις ψυχή. Όταν ένας άνθρωπος σου ανοίγεται, γιατί αυτό γίνεται, πέρα από τα τυπικά που μαθαίνουμε, θα αναγκαστεί, θα τον γνωρίσεις και βλέπεις την πορεία του, την εξέλιξή του και το τέλος ότι είναι αυτό που θέλουν, ναι, είναι τεράστια ικανοποίηση. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για σας. Είναι, ναι, είναι και αυτό. Το βλέπω και στο χαμογελό σας και στα μάτια. Είναι και σας αυτό, και να πούμε και για την εκπομπή μας. Ναι. Που παίζεται καθημερινά στις 7 το απόγευμα στο Smile, Σάββατο και Κυριακή στις 12 το βράδυ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είδατε, εδώ δίνουμε λύσεις για όλους και σε όλα τα ζητήματα. Διότι δεν θέλουμε αυτές τις γιορτές, μακάρι να καταφέρουμε να μην υπάρχει ούτε ένας μοναχικός μόνος άνθρωπος, ούτε ένας μόνος του. Η μοναχική τώρα, εντάξει, ενδεχομένως κάποιοι να το έχουν επιλέξει κιόλας. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Οι καμπάνες έφτασαν στο τέλος τους για απόψε, για αυτή την εβδομάδα. Έχουμε πει, Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να προσέχετε, να περνάτε καλά. Όσοι δεν έχετε στολίσει, βρε στολίστε, στολίστε. Κάνει καλό. Εμείς στολίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια το δέντρο μας δεν είναι το ίδιο. Τα δύο τα γατάκια μας, το μεγαλύτερο μέρος από τα στολίδια το έχουν κατεβάσει. Δεν πειράζει, θα το ξαναστολίσουμε.
Καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά.